Νίκης, πιστεύετε ότι. Πείτε μου. Πιστεύετε ότι συμφέρουν τη χώρα οι τριπλές εκλογές, εάν οδηγηθούμε εκεί. Δεν ξέρω αν βλέπουμε τριπλές εκλογές ή όχι. Εμείς λέμε ότι στόχος δικός μας είναι να γίνουν εκλογές όσο γίνεται νωρίτερα. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός έχει πάρει ένα σκληρό μάθημα δυστυχώς από το αποτέλεσμα των εκλογών του 2012. Αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική μόνιμη, δεν είναι παροδική. Αυτό δείχνουν όλες οι διεργασίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λιτότητα, η διάλυση του κοινωνικού κράτους, η χαμηλή μισθή, αυτή η αντίληψη κινητοποίησης, ας πούμε, της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας είναι μια αδιέξοδη πολιτική και για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για το μέλλον κάθε ανθρώπου που ζει σε αυτή την περιοχή. Άρα θεωρούμε ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να υπάρξει πολιτική ανατροπή. Και με αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι οι εκλογές που έρχονται, οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές δημοτικές, είναι ένα πρόκρημα, είναι μια ευκαιρία ο ελληνικός λαός να δώσει μια καθοριστική απάντηση στο πώς φαντάζεται το μέλλον του. Και τον καλούμε εμείς να στηρίξει σε όλες τις κάλπες, επειδή είναι κάλπες διαφορετικού επίπεδου, μια αλλαγή νοοτροπίας, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μια νοοτροπία κολλητών, κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Για να προχωρήσουμε. Κύριε Μουσουρούλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ρωτήσω, είναι καταστροφή το πρωτογενές πλεονάσμα, τη δικιά σας άποψη? Αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας, αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δουλειά και φαγητό για το σπίτι του. Εγώ σας ρωτάω. Εγώ σας απαντώ λοιπόν και λέω ότι ένα πρωτογενές πλεονάσμα το οποίο δεν έχει θεμέλια σε μια οικονομική και κοινωνική πολιτική η οποία οδηγεί κάπου. Μάλιστα. Είναι ένα λογιστικό μέγεθος το οποίο χάνεται, δεν μπορεί να στηριχτεί κάποιος για να προχωρήσει. Μόνο μια πολιτική η οποία στηρίζεται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, μια ανατελεία βάζουμε εδώ. Κύριε Μουσουρούλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και προχωράμε στον Ελλήνων επιστημόνων που έχουν δουλειά και όχι ανεργία. Εκεί είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Στον Αντώνη Μουζάκη, για να δούμε λίγο.